πάντοτε η δημοκρατική διαδικασία είναι διέξοδος και κινητοποιεί τον κόσμο. Και αυτό είναι και μέθοδος ανασυγκρότησης. Το πρώτο βήμα για την ανασυγκρότηση έγινε. 53.000 άνθρωποι πραγματικοί, βάσει των εκλογικών καταλόγων, ήρθαν και ψήφισαν σε δύσκολες συνθήκες. Σε πολλές κάλπες έπρεπε να διασχίσει 40 χιλιόμετρα για να πας. Δεν είχαμε πάρα πολλές κάλπες, δεν έχουμε πια τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό. Και είναι νομίζω ότι θα φόρω. Και ευθύνη για μένα. Εύχομαι ότι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Αναλαμβάνει σε μια κρίσιμη στιγμή όπου η ευθύνη βαραίνει όλες τις πολιτικές δυνάμεις, όχι μόνο την κυβέρνηση, αφορά την πορεία της χώρας. Αυτό που διακυβεύεται είναι αν θα υπάρξει μια προοπτική με κοινωνική δικαιοσύνη στον τόπο. Και νομίζω ότι οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να σηματοδοτήσουν τη διαφορετικότητά τους ως προς αυτό.